Ευχαριστώ και εγώ και τον κύριο Παπαδάκη, που μέλος του Οργανωτικού και τον πρόεδρο της Κομματικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας για τα πολύ καλά τους λόγια, όπως ευχαριστώ και εσάς που σήμερα ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της Κομματικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, μια συζήτηση η οποία πιστεύω θα έχει ουσιαστικό περιεχόμενο υπό την έννοια ότι πάρα πολλά πράγματα και προβλήματα και ερωτήματα τα οποία εγείρονται και για τις εκλογές και για τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος που εκπροσωπώ, θα τεθούν από εσάς. Θέλω, όπως είπε και ο Πρόεδρος, να κάνω μια μικρή παρέμβαση εισαγωγικού χαρακτήρα και από εκεί και πέρα να μπω στη διάθεσή σας σε επίπεδο ερωτήσεων για να εμπλουτίσουμε το διάλογο και να δώσουμε απαντήσεις εφόσον μπορούμε να δώσουμε και εφόσον αυτές είναι αυτό που θέλετε να ακούσετε και να πούμε. Ξεκινάω λέγοντας ότι βρίσκομαι στο νομό Δωδεκανήσου. Βρίσκομαι σε ένα νομό ο οποίος για μένα είναι γνωστός. Είναι γνωστός για τα προβλήματα και την ιδιαιτερότητα που έχει στα ζητήματα που τον απασχολούν, υπό την έννοια ότι, όπως ακούστηκε και προηγούμενα, και εγώ είμαι βουλευτής ενός όμορου συνοριακά νομού, του νομού Κυκλάδων, που έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανησυχίες, προβλήματα όπως είναι το ακτοπροϊκό, όπως είναι οι τοπικές οικονομίες, όπως είναι τα ζητήματα υγείας, όπως είναι τα θέματα του τουρισμού, όπως είναι θέματα που προβάλλουν πλέον έντονα, όπως είναι το ΦΠΑ και η ενδεχόμενη κατάργησή του, δηλαδή το μειωμένο ΦΠΑ. Τέτοιας μορφής ζητήματα και προβλήματα που απασχολούν ταυτόχρονα και τους δύο αιγαιοπελαγίτικους νομούς. Νομοί οι οποίοι δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας όσο αφορά το τουριστικό της προϊόν, νομοί που εμείς που είμαστε νησιώτες αισθανόμαστε περήφανοι που καταγόμαστε από αυτά τα νησιά. Από εκεί και πέρα η παρουσία μου εδώ έρχεται να συνδυαστεί και με την εξόρμηση γενικά της Νέας Δημοκρατίας, που χθες, σήμερα και αύριο το σύνολο σχεδόν της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος κινείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε αντίστοιχες εκδηλώσεις και διαδικασίες κομματικού χαρακτήρα, ενημερωτικού χαρακτήρα, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, σε όλη την επικράτεια, τους πολίτες, για τα θέματα τα οποία απασχολούν σήμερα την κοινωνία, για τα ζητήματα, για την κρίση, για τις προτάσεις στον τομέα της οικονομίας που έχουμε να κάνουμε, για την ελπίδα που μπορούμε να δώσουμε και την προοπτική για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε 1,5 μήνα από τώρα περίπου η Ελλάδα, η χώρα, οδηγείται σε εκλογές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αμφισβητήθηκε για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα θέμα για το οποίο χύθηκε πάρα πολύ μελάνη, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα προχωρήσει σε εκλογές, ότι βρισκόμαστε σε εξάρτηση, ότι τελικά δεν θα γίνουν εκλογές. Ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία ήταν σαφής από την αρχή. Η κυβέρνηση Παπαδήμου, την οποία στηρίξαμε, θα ολοκληρώσει το συγκεκριμένο έργο για το οποίο δεσμευθήκαμε. Και θυμίζω και υπενθυμίζω και πρέπει να το λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συγκυβερνάει σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία από την αρχή στήριξε και στηρίζει και θα στηρίξει μέχρι την ολοκλήρωσή της την κυβέρνηση Παπαδήμου για να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο πολύ σημαντικό έργο. Την ψήφιση του προϋπολογισμού που έγινε. Από εκεί και πέρα να ολοκληρωθεί το PSI που βρίσκεται σε πολύ σωστό δρόμο και ολοκληρώνεται πολύ σύντομα. Και να υπογραφεί και η Δανειακή Σύμβαση που υπογράφεται και στο τυπικό μέρος μέσα στη Βουλή, υπό την έννοια έρχεται με την υποφή του κατεπήγοντος χαρακτήρα, την επόμενη Πέμπτη. Από εκεί και πέρα προχωράμε στη διάλυση της Βουλής και ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές. Εκλογές τις οποίες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι Έλληνες στο σύνολό τους έχουν νιώσει έντονα στο πετσί τους και τη μείωση του ιδιωτικού τους επίπεδου μέσα από τις αυλεψίες, τα απίστευτα εγκληματικά πολιτικά λάθη του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης Παπανδρέου. Λάθη πρωτόγνωρα, λάθη τα οποία έφεραν την οικονομία μας σε αυτή την τραγική κατάσταση, λάθη τα οποία δυστυχώς θα τα πληρώσουμε και τα πληρώνουμε ήδη όλος ο ελληνικός λαός και για πολλά πολλά χρόνια. Το ερώτημα το οποίο εγείρεται, το ερώτημα το οποίο θέτουν οι πολίτες είναι αν υπάρχει ελπίδα, αν υπάρχει προοπτική στον τόπο. Γιατί νομίζω ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα της χώρας, αυτό το οποίο πρέπει να απαντήσει, είναι αν μπορούμε να δώσουμε ελπίδα στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν λέει, ως κόμμα ευθύνης, ως κόμμα που έχει αποδείξει διαχρονικά τον εθνικό του και πατριωτικό του χαρακτήρα, ως κόμμα που σε αυτά τα 2,5 χρόνια, σε κρίσιμες πολιτικές στιγμές, είπε ότι εγώ βάζω το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό.
πιστεύω ότι ειδικά σε αυτό το σημείο ήδη οι Έλληνες γνωρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία και κατά τη διαδικασία της στήριξης κυβέρνησης Παπαδήμου και κατά την ψήφιση του δεύτερου οικονομικού προγράμματος, εάν έλεγε όχι, η δημοσκοπική της παρουσία θα είχε εκτοξευθεί σε ποσοστά ασύλληπτα. Όμως η Νέα Δημοκρατία και στο παρελθόν και τώρα σταθμίζει τα πράγματα μόνο με ένα προσανατολισμό, το συμφέρον της πατρίδας. Αυτό κάναμε, αυτό κάνουμε και αυτό θα κάνουμε. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει μία σειρά από προτάσεις. Προτάσεις για την οικονομία, προτάσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας, προτάσεις οι οποίες πραγματικά μπορούν να αποτελέσουν το σωσίβιο τη χώρα μας και να δημιουργήσουν αυτό που είπα και πριν, φως στον ορίζοντα, αυτό που έχει ανάγκη να ακούσει ο κάθε πολίτης, ο κάθε Έλληνας. Δεν υποσχόμαστε ότι λεφτά υπάρχουν. Ναι. Δεν υποσχόμαστε ότι υπάρχει μαγικό ραβδί. Αυτό που λέμε ότι πρέπει να περάσουμε στα δύσκολα χρόνια που έρχονται με ενότητα και ομαλότητα και όσο μπορούμε με πιο αποτελεσματικές λύσεις για να ανατάξουμε την οικονομία μας. Εμείς θα δώσουμε τα πάντα για να κρατήσουμε την Ελλάδα και τους Έλληνες όρθιους. Εκεί έχουμε ταχθεί και αυτό θα πράξουμε στο ακέραιο. Και θα το κάνουμε. Πάμε σε εκλογές για τις οποίες πιστεύουμε ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι. Πιστεύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, και αυτό θα φανεί πολύ πολύ σύντομα από τη μέρα που θα προκηρυχθούν και επίσημα, θα δείτε ότι σιγά σιγά μέρα με τη μέρα εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας θα την εμπιστευτούν ως ελπίδα και ως το μοναδικό κόμμα που μπορεί να δώσει την προοπτική για τη σωτηρία της χώρας. Άλλες φωνές που ακούγονται εκ δεξιών και εξ αριστερών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι γνωστό ότι δυστυχώς δεν έχουν να πούν τίποτα. Απλά από τη μία καταγράφουν απόψεις και αντιλήψεις που θέλουν να περιχαρακώσουν την Ελλάδα, να τη βγάλουν εκτός της αρρηκτισμένης Ευρώπης, να τη βάλουν στο περιθώριο, να την πάνε δεκαετίες πίσω και άλλες φωνές, οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να βγάζουν πατριωτικές, κραυγές και ιαχές, οι οποίες δεν έχουν να προτείνουν τίποτα περισσότερο στο αφήγημά τους, παρά μόνο να γίνουν ελκυστικοί και ευχάριστοι στα αυτιά των ψηφοφόρων. Στη διαδικασία λοιπόν μέχρι τις εκλογές, με μαθηματική βεβαιότητα, ο πολίτης που σήμερα δικαιολογημένα είναι και αγανακτισμένος και απελπισμένος και νιώθει μέσα του και οργεί, στη διαδικασία των εκλογών θα κάτσει και θα ασχοληθεί σοβαρά με τα προγράμματα των κομμάτων. Θα δει τι του προτείνουν. Και μέσα στην οργή του και στην αγανάκτησή του είμαι σίγουρος και αισθάνομαι ότι εκφράζω το σύνολο σήμερα των φίλων μας στην ΚΟΠ που μας ακούνε και στα γύρω νησιά, ότι με προβληματισμό θα νιώσει την ανάγκη να ψηφίσει το κόμμα μέσα από το οποίο πραγματικά βλέπει τη σοβαρότητα και το ρεαλισμό των προτάσεών του. Το κόμμα που δεν του υπόσχεται παρά μόνο ότι μέσα από αυτή την πολιτική που προτείνει, με δυσκολίες, με προσπάθειες και ενότητα όλου του ελληνικού λαού, ναι, μπορούμε να ελπίζουμε, ναι, μπορούμε να πάμε παραπέρα. Φυσικά, θα τιμωρήσει και με τον πιο σκληρό τρόπο το ΠΑΣΟΚ και όλα τα στελέχη εκείνα που είναι συνυπεύθυνα από τον κύριο Παπανδρέου μέχρι τον κύριο Βενιζέλο, που συμμετείχαν στην περίφημη κυβέρνηση που μας έβαλε στο μνημόνιο, που συμμετείχαν στην κυβέρνηση που δεν διάβασαν το μνημόνιο, σύμφωνα και με δηλώσεις των στελεχών τους, που έφεραν αυτή την απίστευτη μείωση του βιωτικού επίπεδου στον ελληνικό λαό με όλα αυτά τα υπόλοιπα δεινά τα οποία σήμερα ζούμε. Με αυτές τις γενικές σκέψεις και κλείνοντας αυτή την πρώτη παρέμβασή μου, θέλω να απευθυνθώ προς όλο τον κόσμο που με ακούει και να τον καλέσω πρώτα και κύρια. Ναι, να του πω ότι εμείς στη Νέα Δημοκρατία κατανοούμε απόλυτα και τη δυστυχία και την απελπισία μέσα στην οικονομική συγκυρία και κρίση που ζει ο ελληνικός λαός. Αλλά πρέπει κάποιος να υπάρχει στο πιδάλιο του σκάφους. Κάποιος πρέπει να κρατήσει το τιμόνι. Και αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κάνει και να πάρει τη δουλειά αυτής της ευθύνης. Και ο Αντώνης Σαμαράς είναι ο αυριανός πρωθυπουργός που πρέπει να κρατήσει το τιμόνι για να κρατήσουμε την Ελλάδα ζωντανή και τους Έλληνες όρθιους. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η μεγάλη αγωνία για όλους μας. Και πριν πάτε στις κάλπες να ψηφίσετε, να επιλέξετε με βάση τα κριτήρια και τους προβληματισμούς που έθεσα και θα δείτε ότι εκεί η επιλογή στη Νέα Δημοκρατία είναι η επιλογή προοπτικής και ελπίδας για τον τόπο και τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ.